Θυμάμαι. Ως εκπρόσωπος του πνευματικού κόσμου ξεκινάω τώρα αυτό το σεάνς. Globus plorum, spaghetti granolum. Τώρα καλώ τους νεκρούς. Γιατί με ενόχλησες? Επειδή συνέχεια ξεχνάς να αλλάξεις το ρολόγι. Ως συγκάτοικοι πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε. Το ξέρω, αλλά δεν το έκανα εγώ. Ήταν η Γκέιλ που το άφησε αναντικατάστατο. Γκέιλ, συγγνώμη. Τι γλυκανάλατο, ποιος τρομάζει με κάτι τέτοια? Ει, Κόνταμπο, τηλοπαντελόνι, σύνανθε. Συγγνώμη, Καλαμαρία, απλά δεν είχα ξαναδεί σε άνσε. Προσπάθησε να συγκρατηθείς. Έχουμε πελάτη. Έλα, μια σκουριασμένη σίκαλη, παρακαλώ. Καλή επιλογή. Αλλά ας δοκιμάσουμε κάτι που να υπάρχει στο μενού. Σταμάτα τις υπεκφυγές, μικρέ μου. Θέλω μια σκουριασμένη σίκαλη και τίποτε άλλο. Ας το πάνω μου, σκουριασμένε. Έτοιμος για... Τι στο καλό είναι η σκουριασμένη σίκαλη? Για να δούμε. Σάπιο σαμπόν, σωτεκότα, μπάλα, σκουριασμένο πιγκουίνο, σαλτσατμού. Ω, μάλλον δεν ξέρω να φτιάχνω σκουριασμένη σίκαλη. Αλλά μπορώ να μάθω. Βοηθήστε με, κύριε, μπορείτε να μου πείτε τι έχει η αγαπημένη σας σκουριασμένη σίκαλη? Α, να σου πω. Νομίζω πως έχει ψωμί σίκαλος. Ήταν το νούμερο 9 στο μενού. Και είχε και κάτι σαν γαρνιτούρα ή... Ω, έλα τώρα, θα παραγγείλεις καβουροπάτι, παππού! Για να προχωράμε! Σωστή φασαρία! Ω, εσύ είσαι! Μόνο ότι είναι στο μενού, παππού! Και φέρονται, έχεις ένα πιστό πελάτη! Να κάτι καινούριο! Ένας ανικανοποίητος πελάτης! Όχι! Κύριε Καβούρη! Έχουμε έναν ανικανοποίητο πελάτη. Γιατί δεν σερβίρουμε σκουριασμένη σίκαλη πια? Δεν το σερβίραμε ποτέ. Ήταν στο μέλλον.